θα κάνουμε χανιώτικη κρεατότουρτα. Μείνε συντονισμένο για να ακούσει τα βασικά υλικά που χρειάζεται η κρεατότουρτά μα. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 1 κιλό περίπου αρνάκι βρασμένο και ξεκοκαλισμένο. Θα χρειαστούμε μαλάκα και ψιλοκομμένο δυόσμο. Ένα αφρόδι με το αλείψουμε. Είναι το τυρί. Ποιο τυρί? Είναι τυρί χανιώτικο που λέγεται μαλάκα. Αλήθεια? Ναι. Φτιάχνουμε τη ζύμη, βάζουμε μέσα τα υλικά όλα και φτιάχνουμε μια μαλακή ζύμη ελαστική και την αφήνουμε για ένα 20 λεπτό να ξεκουραστεί. Βάζουμε τον μαλάκα έτσι τριμμένο. Τον τρίβει το ρε εσύ Γιώργο, είναι είναι το τυρί, είναι λευκό μαλακό τυρί από την Κρήτη. Τι να κάνω εγώ, το λέω έτσι. Συγγνώμη, δεν το γνώριζα το τυρί το συγκεκριμένο. Τι να κάνω, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Τον τρίβει το εγώ τον έχω φάει, το έχω φάει το τυρί. Έχω κάνει εικόνα τώρα. Είμαι στην ταβέρνα και θέλω να παραγγείλω. Θα γυρίσει όλο το μαγαζί. Παιδιά, είναι σχολείο. Με το ένα δεν είναι κακό αυτό που λες. Συγγνώμη ρε παιδί μου, θα έρθει ο γιος μου, θα μου πει. Μπαμπά, μπαμπά. Με είπανε, δεν πειράζει αγαπή. Τυρί είναι. Ρε εσύ, σκεπάζουμε την τούρτα. Με το 1/3 της ζύμης που μας έχει μείνει και το ανοίγουμε σε φιλαράκι. Από πάνω θα βάλουμε το υπόλοιπο τριμμένο μαλακάκο, δυόσμο και λίγο λάδι. Τρεις χειρότερο όλη την ώρα. Και παιδιά βάζουμε μέσα για 50 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου και πραγματικά πιστέψτε με, έτσι όπως έχει ροδακίσει αυτό το υπέροχο σαν ζύμι που έχουμε κάνει, έχουμε κάνει κρεατότουρτα με μαλάκα και πραγματικά θα γλύφουμε τα δάχτυλά μας. Δοκιμάστε τα. Για δεν ξέρω ποιο θα το φάει. Ρε Γιώργο.